αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στα γραφεία του Ολυμπιακού με αφορμή τη συνέντευξη τύπου για τη συνεργασία του Ολυμπιακού με την Win Masters. Στο πάνελ είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του Μπάσκετ Γυναικών, ο κ. Φασούλας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Win Masters, ο κ. Τζόκας, και η αρχηγός της ομάδας, η Εβίνα Σταμάτη. Πριν τους δώσω το λόγο, θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στο μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού. Το τμήμα επανιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2015 και από τότε έχει κατακτήσει 4 συνεχόμενα double, αίτητα μάλιστα. Συνολικά στο πρωτάθλημα της Α1 έχει 102 νίκες και χρειαζόμαστε ακόμα 4 για να σπάσουμε το ρεκόρ του Αθηναϊκού που είναι 105 για να φτάσουμε σε 106. Τρέχει ήδη ένα σερί 119 νικών σε πρωτάθλημα και κύπελο και χρειαζόμαστε ακόμα μία για να σπάσουμε και αυτό το ρεκόρ. Ένα σημαντικό γεγονός που πρέπει να αναφερθεί είναι η παρουσία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά κύπελα, μιας και ήταν η πρώτη ομάδα μετά από, αν δεν κάνω λάθος, 8 χρόνια που πήρε μέρος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις όσον αφορά το μπάσκετ γυναικών. Το παράδειγμά μας ακολούθησαν και άλλοι σύλλογοι και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και να το κάνουν ακόμα περισσότεροι. Τη σεζόν του 2016-17 ο Ολυμπιακός έπαιξε στο EuroCup, όπως και την επόμενη σεζόν. Πέρυσι αγωνιστήκαμε στην Ευρωλίγκα και φέτος ξεκινήσαμε στην Ευρωλίγκα και συνεχίζουμε στους ομίλους του EuroCup με αρκετά μεγάλες νίκες και ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουμε και πολύ περισσότερο στη διοργάνωση. Να δώσω το λόγο στον κύριο Φασούλα, τον Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Εραστέχνη Ολυμπιακό και τον πρόεδρο τον Μιχάλη τον Κουντούρη και όλα τα στελέχη βέβαια για τη σημερινή μέρα, γιατί χωρίς τη βοήθεια του δεν θα φτάναμε εδώ πέρα. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως οπωσδήποτε τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, που επιβεβαιώνει στην πράξη κάθε μέρα τι σημαίνει ένας και νέος Ολυμπιακός, για όλη τη βοήθεια στον Εραστέχνη και στην ομάδα μπάσκετ γυναικών. Την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους πρόεδρους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα είχαμε φτάσει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, δεν θα είχα γυρίσει η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού γυναικών στον Πειραιά και στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπου θέλουμε να αγωνιζόμαστε και προφανώς δεν θα είχαμε φτάσει πιθανόν και σε αυτή τη μέρα της ανακοίνωσης του χορηγού. Βεβαίως δεν μπορώ να μην μιλήσω και να μην αναφερθώ, αν και δεν το θέλει ποτέ, σε έναν άνθρωπο, στον αρχηγό της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού και μεγάλο χορηγό, τον Γιώργο Τολεργιώτη. Ένας άνθρωπος στο οποίο το πάθος, η αγάπη για τον γυναικείο αθλητισμό και ειδικά για τον μπάσκετ έχει δημιουργήσει αυτή την εξαιρετική ομάδα αθλητριών και προπονητών και στελεχών, που αύριο ευχόμαστε να καταρρύψουν το ρεκόρ των 119 νικών, να φτάσουμε σε 120 συνεχόμενες. Ο αθλητισμός και προκειμένου εδώ το μπάσκετ γυναικών βρίσκεται παντού στο δυτικό κόσμο, σε άνοδο, τόσο στην τηλεθέαση όσο και σε στελέχωση από αθλητές, παράγοντες και προπονητές. Εμείς ως μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, πέρσι πήραμε τη μεγάλη απόφαση να αγωνιστούμε στην Ευρωλίγκα, σε μια διοργάνωση η οποία τα μπάτζετ που παίζουν μπορούν να συγκριθούν άνετα με τις αντρικές ομάδες στην αντίστοιχη διοργάνωση. Πήγαμε αρκετά καλά, βεβαίως αποκομίσαμε πολύ μεγάλες εμπειρίες και φέτος συνεχίζουμε στο EuroCup. Ήμασταν πέρσι τρίτη σε τηλεθέαση στο κανάλι της FIBA, ανάμεσα σε μεγαθύρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πράγμα που σημαίνει ότι που δείχνει τη δυναμική του συλλόγου και τη δυναμική του κλαμπ Ολυμπιακός και το όνομα του Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Να σημειώσω εδώ ότι εμείς αγωνιζόμαστε με τρεις ξένες αθλήτριες και οπωσδήποτε με τον κορμό της εθνικής μας ομάδας από πλευράς Ελληνίδων, ενώ στην Ευρώπη επιτρέπονται πολύ περισσότερες από τρεις ξένες. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν στην σημερινή μέρα που θέλουμε να καλωσορίσουμε την εταιρεία Win Masters και τον γενικό διευθυντή της, τον κύριο Θωμά Τσόκα. Γιατί αισθανόμαστε όμορφα που έχουμε αυτή την εταιρεία κοντά μας. Είναι μια καινούργια εταιρεία με πολύ μεγάλη δυναμική, με πολύ ανωδικό μερίδιο στην αγορά και έχουν δείξει έμπρακτα μέχρι στιγμής την αγάπη τους και για τον αθλητισμό και τη βοήθεια που δίνουν και στο μπάσκετ ειδικότερα. Μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ελπίζω και πιστεύω και πρέπει να έχουν όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό, όπως και οι Win Masters. Θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω στην οικογένεια του Ολυμπιακού, κύριε Τζόκα. Και να σας αρέσει και το ερυθρόλευκο από ό,τι βλέπω από τα χρώματα της εταιρείας σας και εύχομαι καλή πορεία
στην ομάδα μας από εδώ και πέρα βεβαίως, αλλά και, και στους στόχους που έχετε ως εταιρεία. Καλώς ήρθατε και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Για μας τη Winmasters είναι μια μέρα χαράς, γιατί γινόμαστε μέλη της μεγάλης οικογένειας του Ολυμπιακού. Η νέα μας χορηγική προσπάθεια είναι μια πράξη ευθύνης αλλά και ταποδοτικότητας στο ελληνικό αθλητισμό, που στόχο έχει την υποστήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού αλλά και την ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ. Πώς φτάσαμε ως εδώ όμως? Μετά από μια σύντομη συνάντηση με τον κύριο Φασούλα και τον κύριο Λεριώτη, στην οποία μου παρουσίασαν τους στόχους, το όραμα, αλλά και το μεγάλο αίτητο, όπως είπατε και εσείς, της ομάδας, φτάσαμε σε μια γρήγορη συμφωνία. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Εδώ είμαστε για να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους πρωταγωνιστές, σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά να ζητήσω με την ευκαιρία αυτή και την υποστήριξη τη δική σας, των media αλλά και των φιλάθλων, να γεμίσουν το γήπεδο και να υποστηρίξουν τις πρωταθλητρίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Εκπροσωπώντας την Γενική Ομάδα Μπάσκετ Ολυμπιακού, να καλωσορίσουμε και εμείς με τη σειρά μας την Winmasters και τους εκπροσώπους της. Από τη μεριά μου αυτό που θέλω να πω είναι ότι εύχομαι και οι δύο πλευρές να εκπληρώσουμε τους στόχους μας αυτή τη χρονιά, αλλά και για τις επόμενες χρονιές εύχομαι η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί. Αυτά, ευχαριστώ.